Ολομέτωπη επίθεση στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην Κομωτινή και ολοκληρώνοντας την περιοδία του σε Ξάνθη και Ροδόπη. Μιλώντας για τη μεγάλη πολιτική αλλαγή που χρειάζεται ο τόπος, σημειώνοντας ότι την έχει ανάγκη η Ελλάδα, η οπισθοχώρηση της χώρας αυτά τα δύο χρόνια δεν έχει προηγούμενο. Από τη μεταπολίτευση και μετά, καμία κυβέρνηση δεν έχει προκαλέσει τόσο μεγάλη ζημιά σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα, είπε χαρακτηριστικά. Είμαι πολύ συγκινημένος που είμαι σήμερα μαζί σας, εδώ πέρα στη Θράκη, στην Κομωτινή, ανάμεσα σε πολλούς παλιούς, αλλά και νέους φίλους, εδώ στη Θράκη που χτυπάει δυνατά η καρδιά μιας άλλης Ελλάδος, σε ένα τόπο ευλογημένο, σε ένα τόπο πανέμορφο. Η σκέψη και η ευγνωμοσύνη μας είναι με τους στρατιώτες και τους αξιωματικούς στα σύνορά μας. Αλλά είναι και με τους ανθρώπους της σκληρής εργασίας. Είναι με τις μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις που δίνουν σήμερα το δικό τους αγώνα για επιβίωση. Είναι στα χωράφια του θρακικού κάμπου με τα σπουδαία προϊόντα τους. Αυτοί είναι πάντα στο μυαλό μας, είναι πάντα στις προτεραιότητές μας. Και είμαι εδώ σε μια εποχή ιδιαίτερα κρίσιμη για τον τόπο. Ήρθα εδώ και για να στείλω μηνύματα, αλλά και για να πάρω δύναμη από σας, από την παρουσία σας, από το ζεστό σας χειροκρότημα. Και η παρουσία σας εδώ πέρα μου δίνει, φίλες και φίλοι, αυτή ακριβώς τη δύναμη. Το χαμόγελό σας, η αισιοδοξία σας, η ζεστασιά σας είναι ο καλύτερος προάγγελος της μεγάλης πολιτικής αλλαγής που χρειάζεται ο τόπος. Μια αλλαγή που τίποτα πια δεν μπορεί να τη σταματήσει. Και πιστέψτε με, φίλες και φίλοι, αυτήν την πολιτική αλλαγή δεν την έχει πάνω απ' όλα ανάγκη το κόμμα μας. Την έχει πρώτα απ' όλα ανάγκη η Ελλάδα μας, η οποία πρέπει να κλείσει οριστικά και αμετάκλητα αυτόν τον κύκλο της παρακμής και να βαδίσει ξανά μπροστά δυνατή και υπερήφανη. Φίλες και φίλοι, είμαι σήμερα ιδιαίτερα συγκινημένος και για έναν ακόμα λόγο πιο προσωπικό. Πριν από ακριβώς 25 χρόνια, ο πατέρας μου, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ως Πρωθυπουργός της Ελλάδος έκανε πράξη μια προεκλογική του εξαγγελία και κήρυξε την πολιτική της ισονομίας και της ισοπολιτείας απέναντι σε όλους τους πολίτες της Θράκης ανεξαρτήτως θρησκείας. Ήταν μια πολιτική πολύ τολμηρή για την εποχή της, αλλά μια πολιτική η οποία άλλαξε τη ζωή της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη και χάρη στην οποία μπόρεσε να ενταχθεί ισότιμα στην οικονομική, στην κοινωνική, στην πολιτική ζωή του τόπου. Οπισθοδρομικές πρακτικές και καταστάσεις που τις θυμάστε όλοι σας, οι μπάρες, το άρθρο 19 του κώδικα Ιθαγένειας, καταργήθηκαν. Και έκτοτε όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις, άλλες με λιγότερη, άλλες με περισσότερη επιτυχία, συνέχισαν αυτή την πολιτική. Και ναι, τα αποτελέσματα ήταν θετικά. Ο μειονοτικός πληθυσμός σήμερα απολαμβάνει όλα τα προνόμια του Έλληνα πολίτη σε καθεστώς ισονομίας και ισοπολιτείας. Η θρησκευτική ελευθερία γίνεται απολύτως σεβαστή. Η ελευθερία έκφρασης και ενημέρωσης διασφαλίζονται. Και οι πολιτικές ελευθερίες είναι απολύτως κατοχυρωμένες και αποδεικνύονται από την ισότιμη συμμετοχή κάθε μουσουλμάνου σε οποιαδήποτε κοινωνική, οικονομική και συνδικαλιστική δραστηριότητα. Και με ενεργητικές πολιτικές θετικών μέτρων, όπως η ποσόστοση στην εισαγωγή μαθητών από τη μειονότητα στα πανεπιστήμια, πετύχαμε να εισάγονται στα ελληνικά πανεπιστήμια κάθε χρόνο από 450 έως 500 μουσουλμάνοι μαθητές
όλης της χώρας, σε όλα τα ΑΕΗ της χώρας εισάγονται περίπου τους 500 μαθητές. Ένα γεγονός το οποίο ενδυναμώνει την κοινωνική κινητικότητα και αποτελεί τελικά ένα πλούτο για τον τόπο. Και σήμερα, 25 χρόνια μετά, εξακολουθεί να μας εκφράζει όλους η φράση με την οποία ξεκινά το ομόφωνο πόρισμα της Βουλής των Ελλήνων για την ανάπτυξη στη Θράκη. Και διαβάζω. Είναι για μας απαραβίασες αρχές ο σεβασμός στην προσωπικότητα και την ελευθερία του ατόμου. Η θρησκευτική, γλωσσική, κοινωνική και πολιτιστική του ελευθερία, η απρόσκοπτη έκφραση των ηθών και των εθίμων του. Με τον ίδιο απόλυτο τρόπο, φίλες και φίλοι, στεκόμαστε σήμερα, εδώ από τη Θράκη, απέναντι σε κάθε εξτρεμιστική φωνή που θέλει να επενδύσει στο μίσος και στο φανατισμό.